Το τελευταίο του μεροκάμα το έκανε χθες ένας νεαρός διανομέας μόλις 21 ετών που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα την ώρα της εργασίας του. Ήταν λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ στη συμβολή των οδών Σφακιανάκη και Αντωνίου Γιάνναρη, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος νέος συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο επίσης επαγγελματικό. Πρέπει επιτέλους να μην βιάζονται να πάνε τις παραγγελίες. Είναι προτιμότερο η ζωή τους παρά ένας καφές να πάει σε ένα μαγαζί, σε ένα σπίτι, παρά ένα σουβλάκι να πάει σε κάποιο καταναλωτή. Οι συνθήκες του τραγικού τροχαίου με θύμα έναν ακόμη νέο άνθρωπο διερευνώνται. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο μεταφέροντας άμεσα τον 29χρονο στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα διανομέα που σημειώνεται μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην πόλη των Χανίων. Υπάρχει ένα συντονιστικό από τη μεριά των Τηλιβεράδων και μάλιστα συγκεκριμένα την Κυριακή 9 η ώρα έχουν καλέσει όλους τους Τηλιβεράδες μέσα από μια ιστοσελίδα που έχουν ανοίξει μετά το θάνατο του πρώτου, του Σύφη. Οι εργαζόμενοι του κλάδου των διανομέων μετά την απώλεια των συναδέλφων τους προσανατολίζονται στη δημιουργία σωματείου για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την επίλυση των προβλημάτων τους. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων Γιάννης Μανολικάκης, οι διανομείς εργάζονται συχνά με χαμηλούς μισθούς και σε συνθήκες πίεσης. Και αποτέλεσμα έχει όλο αυτό να τρέχουν να βγάλουν όσες πιο πολλές παραγγελίες μπορούν, να ικανοποιηθούν βασικό οι πελάτες, να είναι γλίγορες οι παραγγελίες τους, μήπως καταφέρουν και βγάλουν κάτι παραπάνω από τα τύψη που τους αφήνουν. Μόλις πριν από δύο ημέρες, ο πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού απευθύνε έκκληση για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των διανομέων. Να συμπεριλαμβάνεται και το κράνος εναλλακτικά να προβλέπεται επίδομα για την αγορά του και την απαραίτητη αντικατάστασή του όσες φορές χρειαστεί. Ένταξη της ειδικότητας των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Λίγες ώρες μετά το θάνατο του άτυχου διανομέα σε τροχαίο στα Χανιά, στην άλλη άκρη της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο, βρήκε φρικτό τέλος ένας ηλικιωμένος δικυκλιστής. Πρόκειται για έναν 85χρονο που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε σίδερα. Πήγαμε τρία οχήματα και 7 άνδρες. Δυστυχώς διακομίστη χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και υπέκυψε στα τραύματά του. Παρόντες ήταν και το ΕΚΑΒ και η αστυνομία και εμείς και δεν είχε αίσει ο τέλος. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Στο σημείο έσπευσε άμεσα πυροσβεστική για να απεγκλωβίσουν οι πυροσβέστες σε πρώτη φάση τον ηλικιωμένο από το σίδερο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το σίδερο καρφωμένο στο θώρακα. Ωστόσο, είχε ήδη υποκύψει από την πρώτη στιγμή και στο νοσοκομείο έφτασε νεκρός, διαπιστώνοντας εδώ ότι είχε υποστεί θανάσιμες κακώσεις. Το δυστύχημα σημειώθηκε πίσω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου.